Ένας από τους βασικούς σκοπούς της γεωγραφικής εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει ενεργούς πολίτες περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους. Το μαθησιακό αντικείμενο αναφέρεται σε αυτόν τον σκοπό. Πραγματεύεται ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Τη συρρίκνωση της λίμνης Αράλης ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων παρεμβάσεων και τις συνέπειες που προκαλεί αυτή η καταστροφή στο κλίμα, την οικολογία, την οικονομία και την υγεία των ανθρώπων. Βασική επιδίωξη είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν χωρικές ικανότητες και να κατακτήσουν γνωστικές δεξιότητες υψηλού επίπεδου μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης. Αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναγνωρίζουν το πρόβλημα, εντοπίζουν την περιοχή, παρατηρούν σειρά δορυφορικών φωτογραφιών που απεικονίζουν τη σταδιακή μείωση της επιφάνειας της λίμνης, και σχεδιάζουν τα όρια της λίμνης το 1960, το 2000 και το 2017. Μέσω των οπτικοποιήσεων προχωρούν σε συγκρίσεις και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Εμβαθύνουν σε πτυχές του περιβαλλοντικού προβλήματος με τη μελέτη του γραφήματος, το οποίο καταγράφεται η μείωση της στάθμης των νερών και η αύξηση της αλατότητάς της. Ανατρέχουν στο σχετικό κείμενο της εισαγωγής, γίνεται συζήτηση και καταγράφονται οι συνέπειες στο κλίμα και την υγεία των ανθρώπων της περιοχής. Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες και μελετούν τα υπόλοιπα κείμενα της εισαγωγής. Κάθε φορά εντοπίζουν μετά από συζήτηση τις επιπτώσεις των ανθρώπινων παρεμβάσεων. Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με την ανακεφαλαίωση των πορισμάτων των συζητήσεων και την κατάθεση προτάσεων για την προστασία και τη διατήρηση της λίμνης Αράλης. Με την αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου «Η λίμνη Αράλη – ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα», οι μαθητές και οι μαθήτριες καλλιεργούν γνωστικές δεξιότητες υψηλού επίπεδου. Αναγνώριση χωροχρονικών μεταβολών και χωρικών αλληλεπιδράσεων, αλληλεπιδράσεις ανθρώπου περιβάλλοντος, ερμηνεία δεδομένων, συζήτηση και επιχειρηματολογία, εξαγωγή συμπερασμάτων, κατάθεση προτάσεων και ούτω καθεξής. Επιπλέον, ευαισθητοποιούνται σε κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα, διαπιστώνοντας πως οι αλλαγές στο περιβάλλον έχουν συνέπειες στην ποιότητα ζωής και των ανθρώπων. Μετά τη μελέτη ενός παγκόσμιου περιβαλλοντικού προβλήματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εστιάσουν στον ελλαδικό χώρο, μελετώντας το μαθησιακό αντικείμενο «Λίμνες που χάθηκαν».